Η μείωση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες φέρνει πτώση στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και στη χώρα μας. Ήδη σε αρκετά πρατήρια της Αττικής αλλά και της Θεσσαλονίκης η απλή αμόλυβδη πωλείται κάτω από 2 ευρώ το λίτρο, ενώ πτωτική είναι η τάση και στην περιοχή των Ιωαννίνων. Παράγοντες της αγοράς των καυσίμων εκτιμούν ότι η κάθοδος των τιμών θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, δημιουργώντας έτσι για πρώτη φορά ύστερα από αρκετούς μήνες αισιοδοξία για την πορεία των τιμολογίων βενζίνης. Όπως σημειώνουν μάλιστα, απαντώντας στην κριτική των τελευταίων ημερών ότι η μεγάλη πτώση των τιμών δεν αποτυπώνεται και στα πρατήρια, αναφέρουν ότι αυτό οφείλεται σε 2 βασικούς παράγοντες. Ο ένας είναι ότι πάντα υπάρχει καθυστέρηση τόσο στην άνοδο όσο και στην πτώση των τιμών, ενώ επίσης θα πρέπει να συνεκτιμηθεί η σημαντική πτώση περίπου 10% που έχει παρουσιάσει το ευρώ έναντι του δολαρίου σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Όπως τονίζουν κάτοικοι αλλά και τουρίστες στην πόλη των Ιωαννίνων, η αποκλιμάκωση των τιμών είναι αναγκαία και μακροπρόθεσμα μπορεί να αποτελέσει σημαντική βοήθεια στον οικονομικό τομέα που ταλανίζει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μάλιστα, λίγες μόνο ημέρες μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας Fuel Pass 2 για την ενίσχυση στα καύσιμα, οι πολίτες εμφανίζονται απογοητευμένοι από το ποσό της επιδότησης. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με εκτιμήσεις, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει περαιτέρω μείωση της τιμής με τις νέες παραλαβές που θα γίνουν στα πρατήρια. Υπάρχει μια μικρή μείωση. Μπορεί αυτό να είναι βοηθητικό για τις μετακινήσεις? Όχι βέβαια. Τι συγκρίνουμε, τις τιμές πριν ένα μήνα ή πριν ένα χρόνο? Καθόλου δεν είναι βοηθητικό. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Υπάρχει παράλληλα και το Fuel Pass 2 που άνοιξε πλατφόρμα πριν μερικές μέρες, αλλά μπορεί αυτό να είναι μια βοήθεια. Μην κοροϊδευόμαστε, παιδιά. Οι τιμές πρέπει να πέσουν στα περσινά επίπεδα για να γίνει κάτι. Δυστυχώς. Για μας, για όλους. Σε σχέση με παλιά, σίγουρα υπάρχει άνοδος. Εύχομαι και ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα κατέβουν. Τώρα πρέπει να μειωθεί. Υπάρχει και το Fuel Pass 2 που άνοιξε τις προηγούμενες μέρες. Μπορεί αυτό κάπως να βοηθήσει την κατάσταση? Κάποιες κατηγορίες ανθρώπων, ναι. Αλλά υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, πιστεύω ότι θα είναι δύσκολα. Εσείς έχετε περιορίσει τις μετακινήσεις? Λόγω δουλειάς, όχι. Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ότι υπάρχει μία μικρή έστω πτώση στη τιμή της βενζίνης. Ευνοεί αυτό κάπως τις μετακινήσεις? Εννοείται, ευνοεί, γιατί δυσκολεύεται ο κόσμος να πάει δηλαδή διακοπές ή να πάει κάπου που πρέπει να πηγαίνει, και όσο προσπαθεί δηλαδή για να μειώσει, να μειώσει δηλαδή τα πράγματα, δηλαδή τις εκδρομές, όλα αυτά, πηγαίνει, βρίσκει λύσεις με λεωφορεία. Βλέπουμε μια μείωση των τιμών και ελπίζουμε να διατηρηθεί. Έχουν ανέβει όλα στο Θεό. Τι να κάνουμε, πρέπει κάτι να πέσει. Παρά τα μέτρα, το Fuel Pass. Ναι, πρέπει παιδιά κάτι να γίνει, γιατί όλα έχουν ανέβει, ο κόσμος δεν βγαίνει, βλέπετε, όλοι είναι στις πόλεις τους. Πάντως δεν είναι λίγα τα προβλήματα που εμφανίζονται με τη χρήση του Fuel Pass 2, αφού σύμφωνα με την πρόεδρο των βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, η Άιλι Κάρτα παρουσιάζει σημαντικές δυσλειτουργίες, καθιστώντας έτσι πολύπλοκη τη διαδικασία της επιδότησης. Ακόμη, σε σχετικές της δηλώσεις για το ζήτημα της νοθευμένης βενζίνης, η κυρία Ζάγκα συμβούλευσε τους εκδρομείς του Αυγούστου να προτιμούν βενζινάδικα που αποτελούν αλυσίδες μεγάλων εταιριών και πάντα να παίρνουν την απόδειξη. Α, συνεχιστεί, ναι. Αλλά σε γενικές γραμμές ακριβά είναι η βενζίνη. Παρόλα τα μέτρα που έχουν ανακοινώσει. Ναι, αυτό. Μπορεί να κάνεις κάτι άλλο?